Και καλημέρα κύριε Συντυχάκη. Καλημέρα, καλημέρα κύριε Παπαδάκη. Τι κάνετε, είστε καλά? Καλά. Το πρωτοσέλιδο του Ριζοσπάστη καλεί, λέει πως οι αγώνες ούτε αναβάλλονται ούτε απαγορεύονται. Επιδεικνύεται ανυπακοή, τι ακριβώς κάνετε? Κοιτάξτε, αν μπορούσα κατά κάποιο τρόπο να ερμηνεύσω αυτό το τίτλο του Ριζοσπάστη, ναι, σας παρέπεμπα την φράση του Γιάννη Ρίτσου από τις Γειτονίες του Κόσμου, που έλεγε ότι ετούτος ο λαός δεν γονατίζει παρά μόνο μπροστά στους νεκρούς του. Μάλιστα. Και είναι αυτό ακριβώς. Γιατί το ΚΚΕ ξέρει να τιμά τους αγωνιστές που όρθωσαν το ανάστημά τους, mm-hmm, τη στρατιωτική δικτατορία, όσους πέρασαν τη φρίκη βασανιστήριων, εξοριών, φυλακίσεων, διώξεων, στρατοδικείων, τους νέους και τις νέες της αντιεφαιέ. Άρα λοιπόν μπορεί μια απαγόρευση της κυβέρνησης, του αρχηγού της αστυνομίας να υποσκάψει το φρόνημα ενός λαού να τιμήσει τους αγωνιστές του Πολυτεχνείου και ότι αυτό σηματοδοτούσε φυσικά για εκείνη την εποχή συνθήματα επίκαιρα, όπως το έξω ΗΠΑ και έξω το ΝΑΤΟ, που δεσπόζαν στις πύλες του Πολυτεχνείου. Κύριε Συντυχάκη, υπάρχουν κάποια δεδομένα και είναι η περίφημη υγειονομική κρίση που βάζει το θέμα του εορτασμού του Πολυτεχνείου σε μια άλλη βάση. Υπάρχει η ανάγκη να τηρηθούν όλα τα υγειονομικά πρωτόκολλα και αυτό είναι που θα πρέπει να προηγηθεί, γιατί κανείς δεν μπαίνει στη διαδικασία να αμφισβητήσει, να διαγράψει όλα αυτά που είπατε πριν από λίγο. Όμως η προστασία της ανθρώπινης ζωής έχει και αυτό μεγάλη σημασία ή όχι? Νομίζω πως ναι, και το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, το οργανωμένο και πειθαρχημένο εργατικό λαϊκό κίνημα, το έχει αποδείξει, το απέδειξε την 1η του Μάη, ναι, με αυτή την πρωτόγνωρη, θα έλεγα, και υποδειγματική συγκέντρωση που οργάνωσαν τα ταξικά συνδικάτα. Αλλά ξέρετε κάτι, η κυβέρνηση λειτουργεί à la carte. Ποια υγειονομικά πρωτόκολλα τώρα, θυμήθηκε τα υγειονομικά πρωτόκολλα? Όλο το καλοκαίρι που μπαίνανε και βγαίνανε οι τουρίστες μετατρέποντας τα ξενοδοχεία της χώρας σε νοσοκομεία αναφοράς, με χιλιάδες ξενοδοχοϋπάλληλους να είναι απροστάτευτοι, χωρίς κανένα μέτρο ούτε ατομικής ούτε συλλογικής προστασίας, χωρίς τεστ, το ίδιο και στους χώρους δουλειάς, στα μέσα μαζικής μεταφοράς, στα αεροπλάνα, στα καράβια με 100% πληρότητα. Η κυβέρνηση λοιπόν αντί να Άρα έχετε ένα προνομιακό πεδίο άσκησης κριτικής στην κυβέρνηση σε αυτό που μόλις τώρα αναφέρατε, και θα μπορούσε, χωρίς κανείς, λένε πάρα πολύ, κανείς δεν αμφισβητεί τις συμβολικές ενέργειες που το ΚΚΕ κατά καιρούς έχει επιλέξει, τηρώντας προφανώς τους κανόνες, τους υγειονομικούς και τα μέτρα ασφαλείας. Παρά τα αυτά, λένε πως έχετε ένα ιδιαίτερα προνομιακό πεδίο, το αναπτύξατε μόλις πριν από λίγο, να ασκήσετε κριτική στην κυβέρνηση και να βρείτε έναν άλλον τρόπο τιμής της σημερινής επετείου. Ποιος είναι ο άλλος τρόπος? Να πάνε όλοι μαζί οι πολιτικοί αρχηγοί να καταθέσουν ένα στεφάνι μαζί με την πρόεδρο της Δημοκρατίας? Μα ήδη γίνεται σήμερα αυτό. Πάνε οι πολιτικοί αρχηγοί, όπως και ο Γενικός Γραμματέας, τώρα στις 10 η ώρα, θα πάει να καταθέσει το στεφάνι στο Πολυτεχνείο. Yeah. Είναι άλλο αυτό όμως. Είναι άλλο να απαγορεύεις και να θυμώνεις τη θέληση του λαού και της νεολαίας να κάνει την καθιερωμένη του πορεία μέχρι την Αμερικάνικη πρεσβεία. Θα την κάνετε, κύριε Συντυχάκη. Το πρόβλημα για την κυβέρνηση δεν είναι η πορεία μέσα στην πανδημία. Το πρόβλημα είναι η πορεία προς την Αμερικάνικη πρεσβεία. Είναι ένας πόθος που το εξέφραζαν και το εκφράζουν διάφοροι εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Δεν θέλουν λοιπόν να πάει η πορεία μέχρι την Αμερικάνικη πρεσβεία. Γιατί και αυτή η κυβέρνηση και διαχρονικά όλες έχουν δεσμεύσεις απέναντι στους Αμερικάνους με όλα όσα συμβαίνουν και βλέπουμε στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Ναι. Έτσι, για να μην τρελαινόμαστε κάποια στιγμή. Και εγώ... Ο εορτασμός του Πολυτεχνείου προφανώς θα είναι διαφορετικός, αλλά δεν μπορεί να μην είναι αγωνιστικός.
Και η κυβέρνηση δεν έχει κανένα δικαίωμα στο κάτω-κάτω. Ούτε ηθικό, ούτε πολιτικό, ούτε συνταγματικό να απαγορεύσει την πορεία. Άρα. Τα ανακλαστικά ήταν πάρα πολύ άμεσα και ακαλία αυτή την κατάπιστη απαγόρευση. Άρα θα πάτε, θα κάνετε την πορεία στην Αμερικάνικη Πρεσβεία, κύριε Συντυχάκη. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, ναι, τα ταξικά συνδικάτα, mm-hmm, το οργανωμένο εργατικό λαϊκό κίνημα, με την εμπειρία που διαθέτει, ξέρει και να προστατεύσει την υγεία και την ασφάλεια του λαού και να διαδηλώσει αγωνιστικά με βάση το πραγματικό περιεχόμενο που πρέπει να αναδειχθεί μέσα από αυτές τις κινητοποιήσεις και τις πορείες. Έτσι, ξέρει το ΚΚΕ πολύ καλύτερα και από την κυβέρνηση και από τους κατασταλτικούς μηχανισμούς να προστατεύει την υγεία και την ασφάλεια του λαού. Γιατί δεν θα μας κάνουν υποδείξεις τώρα. Αντί να στείλουν τα ΜΑΤ στα πανεπιστήμια και στους δρόμους, ας στείλουν τους γιατρούς στα νοσοκομεία. Εδώ και 8 μήνες είχαν τη δυνατότητα και δεν το έκαναν. Καθηγητές στα σχολεία. Ελεγκτές στους χώρους δουλειάς. Για να προστατεύσει το λαό και την νεολαία. Όχι τώρα από τη μία να απαγορεύει διαδηλώσεις. Και από την άλλη, ας το πούμε, να τσογάρει την υγεία του λαού στο όνομα μιας ατομικής ευθύνης, αυτό το αφήγημα που ζούμε εδώ και τόσους μήνες, το θέμα της ατομικής ευθύνης, γιατί όλα υποτάσσονται στις δημοσιονομικές δεσμεύσεις των κυβερνήσεων απέναντι στους εταίρους. Γιατί περί αυτού πρόκειται. Κύριε Συντυχάκη, καταλαβαίνω ότι με τους όρους και τις προϋποθέσεις που μόλις πριν από λίγο είπατε, εσείς λοιπόν θα κρατήσετε και το αγωνιστικό πάντα χαρακτηριστικό της ημέρας αυτής, εγώ αυτό κατάλαβα. Βεβαίως, βεβαίως. Μάλιστα. Και θα το αποδείξει περίτρανα το ΚΚΕ και όσοι δηλώσουν την συμμετοχή τους σε αυτή την πορεία ότι θα είναι υποδειγματική. Μάλιστα, και προφανώς θα κλείσει τα στόματα πολλών. Κύριε Συντυχάκη, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ. Καλή σας μέρα. Καλά. Γεια σας. Να είστε καλά.